Με σημάδια στα χέρια, την πλάτη και το λαιμό και με 20 ράματα στο κεφάλι, ο 23χρονο Αιγύπτιος δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει πω ο εργοδότη του τον χτύπησε αλήπητα επειδή ζήτησε απλώ να του καταβάλει τα δεδουλευμένα του. 20 ευρώ τώρα, δεν έχω. λεφτά. Αύριο μετά αύριο. έρθει αύριο αύριο, Άλλο, άλλο, άλλο. Έτσι Ο νεαρό εργαζόταν σε οικοδομέ, περνώντα πλακάκια μαζί με το συνεργείο του 47χρονου γνωστού επαγγελματία τη Κισάμου. Την περασμένη Κυριακή, όταν του ζήτησε για πολλωστή φορά τα χρήματα για τα μεροκάματά του, του είπε πω θα του τα δώσει την Τρίτη. Ο 23χρονο τον περίμενε ω αργά το απόγευμα στην πλατεία του Δημαρχείου. Αυτό έχει το, το του Μποσελίνα αυτή. Έκανε μία, δύο φορέ έτσι, εδώ. Σε χτύπησε δύο φορέ στο χέρι αρχικά. Ναι, ναι. Και μετά εγώ είπα ότι ζω στην αστυνομία. Δεν μπορώ να έρθει γιατί αυτό είπα ότι με κανένα πλατεία και μετά είπα, μαζί ενώ κατευθυνόταν στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, άλλο δαπό εργάτη δέχτηκε χειρότερη αυτή τη φορά επίθεση. Ο αδίστακτος, όπω αποδείχτηκε εργοδότη του, τον σταμάτησε στο δρόμο και με την ίδια αλυσίδα του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι, μέχρι που έπεσε στην άσφαλτο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Έκανε μόνο μία, μία, φορά, εγώ κάνει έτσι, και το άλλο μία φορά εγώ. Έτσι. Έχω προβλήμα με το το κεφάλι, το έτσι. Αυτός έκανε μία, δύο, τρία, τέσσερα. Πού φύγει, πού φύγει, πού μπας, πού μπας. Δεν μπορώ να μιλάω. Δεν φλέπω τίποτα τι έχει μπροστά μου. Βαριά τραυματισμένο, ο νεαρό κατάφερε να περπατήσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Αστυνομικοί τον μετέφεραν στο κέντρο υγεία όπου δέχτηκε τι πρώτε βοήθειε, ενώ 47χρονο πρόλαβε να διαφύγει. Μετά ε, αυτό λέει μπας, 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 και μετά, μετά αυτό. Χθε το βράδυ ο δράστη συνελήφθη από άνδρε του αστυνομικού τμήματο Κισάμου και σήμερα παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα για να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου με την κατηγορία τη πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Την επίθεση σε βάρο του νεαρού Αιγύπτιου καταδίκασε με ανακοίνωσή του το εργατικό κέντρο Χανίων. Καταγγέλουμε την άνανδρη επίθεση που έγινε σε συνάδελφο εργαζόμενο αλλοδαπό οικογενειάρχη νόμιμα εργαζόμενο στη χώρα μα το βράδυ τη Τρίτη. Ο συγκεκριμένο συνάδελφο, μαρμαρά στο επάγγελμα, είχε κάνει εργασίε σε οικοδομή στην ευρύτερη περιοχή του Καστελείου. Επανειλημμένα είχε ζητήσει τα δεδουλευμένα του και την τελευταία φορά, αντί να εισπράξει τον κόπο του, εισέπραξε βαριέ σωματικέ βλάβε. Πηγέ αναφέρουν πω δεν είναι η πρώτη φορά που ο 47χρονο από την Κίσαμο επιτίθεται σε αλλοδαπού εργάτε του. Στο παρελθόν, ανάλογα περιστατικά δεν καταγγέλθηκαν ποτέ υπό τον φόβο τη απέλαση, καθώ η πλειοψηφία των εργατών δεν έχει άδεια παραμονή στην Ελλάδα.